Για να βλέπουμε και το άλμα στο 1,2,4 που έκανε ο πληθωρισμός το Νοέμβριο στα τρόφιμα. Κύριε Αριστοδήμου, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, γεια σας, καλημέρα. Πού κοιτάζετε, καλέ. Κύριε Αριστοδήμου, καλημέρα. Γεια σας. Έπεσε η γραμμή. Περιμένετε ένα λεπτό. Λοιπόν, περιμένετε ένα λεπτό να σας ξαναπάρουμε τηλέφωνο, να μας το απαντήσετε για να ακούμε και τη φωνή σας, να ευχηθούμε καλό μήνα. Μου αρέσει εγώ το σε λίγο, δεν θα διαβάζουν τα χείλη για να δούμε που πάμε και τι κάνουμε. Λοιπόν, ο κύριος Αριστοδήμου θα απαντήσει το τηλέφωνο του. Ανάτο και το μήνυμα που λέει για τους ξένους επενδυτές. Ένα μικρό κομμάτι, όπως μας είπαν, γιατί δεν, στην Κύπρο δεν έχουμε καλό καταθετικό επιτόκιο. Είναι πολύ κάτω σε σχέση με άλλες χώρες. Άρα ενδεχομένως οι ξένοι να θέλουν να έχουν τα χρήματά τους κάπου που να τους αποδίδει περισσότερο και όχι με το καταθετικό επιτόκιο στην Κύπρο. Σκυρόδεμα κατασκευαστές αποδοχή. Μα ακούω καλά. Πώς δηλαδή αποδέχθηκαν ότι δεν αποδέχθηκαν τελικά? Θα μας τρελάνουν, λέει τούτη κύριε. Ρε κύριε, πώς είπατε ναι, αφού υπάρχει το ενδεχόμενο να πείτε όχι? Η λογική του παραλόγου. Ναι. Είναι αλήθεια, κύριε Κώστα, ότι και εγώ το σκέφτηκα αυτό. Πώς γίνεται να πεις ναι σε κάτι που ενδεχομένως στο τέλος να πεις όχι? Ή γι' αυτό επέμεινα να δω τι είναι ακριβώς εκείνο που θα πρέπει να δοκιμάσουμε και να αλλάξουμε. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, ελάτε κύριε Αριστοδήμου μου, καλημέρα. Καλημέρα. Σήμερα μάθετε με και εμένα να έρθω να εργοδοτηθώ και με κοντά σας. Κοπιάστε. Να σας βοηθώ. Είδατε, μια χαρά. Λοιπόν, πώς είμαστε καλά? Δόξα τω Θεώ, καλημέρα. Να ξαπούμε ξανά. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα και υγεία να φτάσουμε καλές γιορτές. Ένα μήνας ο οποίος είναι γεμάτος έξοδα, κύριε Αριστοδήμου όμως, έτσι. Τι να κάνουμε, έχουν υπόχωση στις τράπεζες να πάνε τα φκάλουν. Οι καταθέσεις δηλαδή αυξηθήκαν. Έτσι λένε τα στοιχεία. Τώρα από ποιους είναι αυτές οι καταθέσεις που αυξήθηκαν, μας το εξήγησε βεβαίως ο κύριος Γιασεμίδης. Και οι ξένοι δεν... Δεν τον άκουσα, άκουσα μόνο προς το τέλος κάτι που έλεγε. Αλλά έχω κι εγώ μια εξήγηση, δεν ξέρω αν συμπίπτει. Πείτε μου και εσείς τη δικιά σας. Η εξήγηση δική μου είναι ότι από τη στιγμή που δεν μπορείς να τα αξιοποιήσεις τα λεφτά, έτσι, να ξεκινήσεις κάτι, πού θα τα βάλεις? Μέσα στην τσέπη, μέσα στις σακούλες, μέσα στα μαξιλάρια? Θα τα βάλεις, μόνο η κυβέρνηση τα βάλει μέσα στα μαξιλάρια. Γιαγιά τα έβαζε στα σεντόνια πάντως παλιά. Ναι, θα τα βάλουμε στις τράπεζες, άρα στις τράπεζες αυξηθήκαν οι καταθέσεις. Δεν είναι έτσι? Αφού οι τράπεζες δεν δίνουν δάνεια για να ξεκινήσει κάποιος κάτι, αφού τη στιγμή που δεν μπορεί να ξεκινήσει, τα φυλάει στην τράπεζα. Χωρίς στόκους. Χωρίς στόκους. Εντάξει, ναι. Θέλω να πάμε λίγο στο θέμα του πληθωρισμού στα τρόφιμα, κύριε Αριστοδήμου. Πήγαμε πιο ψηλά και εκεί που πιστεύαμε ότι ήμασταν καλά, παρόλο που δεν είχαμε δημοιώσεις στα τρόφιμα, τώρα κάνει και άλμα ο πληθωρισμός. Το σημαντικό από αυτά που είχαμε να κουβεντιάσουμε είναι τούτο. Διότι και είναι και μεγάλη η αύξηση. Ναι, είναι βέβαια. 5%. Βέβαια. Και είμαστε από τους 4 πρώτους. Είμαστε μέσα στις 4 ακριβότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Πολύ κοντά, πολύ κοντά μεταξύ μας. 5,1, 5, εμείς είμαστε 5. Πολύ κοντά είμαστε μεταξύ μας. 5,1, 5,5, 5,9. Αυτά. Λοιπόν, όντως εδώ φαίνεται καθαρά, διότι από το 1,6 πληθωρισμών επηδήσαμε στο 2,4. Αυτό δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Γιασεμίδης. Αυτό για μένα είναι αποτυχία των υπολογισμών, των αριθμών. Διότι εμείς το λέγαμε, αγαπητή Κατερίνα, ότι δεν είναι οι αριθμοί που κάνουν την υπόθεση. Οι αριθμοί και του πληθωρισμού ιδίως, ο καταναλωτής δεν τους καταλαβαίνει, δεν τους ξέρει, δεν τον αγγίζουν. Ναι. Ενάπως τον αγγίζουν όμως. Όταν αυξάνεται ο πληθωρισμός, αυξάνονται και οι τιμές. Και το χειρότερο είναι ότι εδώ αυξηθήκαν οι τιμές των τροφίμων, στα τρόφιμα. Δυστυχώς και η λέξεση είναι γιορτές τώρα. Οι οποίες δεν πήγανε και τόσο πολύ κάτω. Ενώ παρέμεναν ακριβά τα τρόφιμά μας και ενώ έπεφτε ο πληθωρισμός, έτσι, αφού μαζί τα λέγαμε και τα εξηγούσαμε. Ακριβώς. Πολύ σωστά το λες. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό ότι ναι, μεν πέφτει ο πληθωρισμός, αλλά δεν βλέπει ο καταναλωτής στα ράφια των υπεραγορών, των καταστημάτων, δεν βλέπει να πέφτουν και οι τιμές. Και οι τιμές όχι μόνο δεν έπεφταν, ακόμα και αυτές που έλεγε η υπηρεσία με τα παρατηρητήρια της, ναι, πέφταν πολύ ελαχιστά, δηλαδή 1,1 να θυμούμε καλά, 1,2, 1,5 maximum. Ενώ αυτές που αυξάνονταν με μεγάλα ποσοστά.
Και συνέχεια, έστω και μικρές αυξήσεις να μπαίνουν, προστίθενται πάνω στις ψηλές τιμές στις προηγούμενες και ειδού πώς φτάσαμε στο 5%. Είναι φανερό τώρα. Ναι. Επειδή είμαστε σε χριστουγεννιάτικο τέλος πάντων περιβάλλον, μας έχουν μείνει μόνο 23 μέρες. Τα ψώνια σίγουρα θα γίνουν από πολύ νωρίτερα. Οι καταναλωτές θέλουν λίγο τα φώτα σας, κύριε Αριστοδήμου. Τι να προσέξουμε για αυτές τις γιορτές? Κοινό το οποίο δεν μπορώ να τους πω, αν θα πρέπει να πάνε τώρα να ψωνίσουν με αυτές τις αξίες που έχουμε μιλήσει, του πληθωρισμού και των τιμών, ή αν θα πρέπει να περιμένουν, για να τους πω ότι εγώ δεν είμαι προφήτης, ούτε γίνομαι προφήτης. Κάποιοι άλλοι μπορεί να γίνονται, αλλά όχι, προφήτης ναι, μεταφέρει. Μπράβο, ευτυχώς που δεν γίνεστε προφήτης εσείς. Έτσι, στο Δήμο, γι' αυτό και τα λέμε. Γιατί δεν, μας, δεν κάνουμε καλές κουβέντες με προφήτες. Ναι. Οπότε, Κατερίνα μου, καθένας θα χρησιμοποιήσει τη λογική τη δική του, την νοημοσύνη τη δική του, έτσι. Έρευνα αγοράς, κάνετε... σωστά κύριε Άριστο, έρευνα αγοράς, να μπας, να ψάξεις, να δεις. Ακριβώς αυτό που λες, έχουμε μέρες να κάνουμε την έρευνά μας. Και αν μας δώσουν και το ίκα λάθη, Θεός να δώσει πρώτα, έτσι, ναι, θα μπορέσουμε τουλάχιστον όσα προϊόντα βάλουν μέσα, έστω και 200, 400 πόσα θα βάλουν, να το δοκιμάσουμε, να δούμε. Θα είναι μια βοήθεια για να διαπιστώσουμε ποια, έστω χοντρικά να το πούμε, είναι η υπεραγορά ή το σημείο τέλος πάντων από το οποίο θα πάμε να ψωνίσουμε. Ναι. Δυστυχώς όμως οι πραγματικότητες όταν κυκλοφοράς στην αγορά σε διαψεύδουν, δηλαδή δεν σε αφήνουν να λογικευτείς, να το πω σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά. Γιατί? Διότι για παράδειγμα αν πας τώρα να ψωνίσεις χόρτα, πρώτα απ' όλα είναι πολύ νωρίς για να έχεις φρέσκα χόρτα γιατί Χριστούγεννα, το τράπεζι των Χριστουγέννων, έτσι. Μετά είναι και οι τιμές που έρχονται και φεύγουν εδώ. Αλλάζουν συνεχώς. Οπότε δεν μπορείς εκεί. Άρα έναν τομέα τον αποκλείεις από τώρα. Θα πας την τελευταία εβδομάδα. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν άλλα πράγματα που πάλι δεν αλλάζουν. Δηλαδή, τι να περιμένεις, θα κάνουν ειδικές προσφορές στο κρέας? Μπορεί. Κάποια καταστήματα μπορεί να κάνουν ειδικές προσφορές στο κρέας. Ξέρεις, αυτά οι προσφορές θα ελεκτούν με το ΙΚΑΛΑΘΗ. Βέβαια. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα ελεκτούν, διότι καταναλωτής μπορεί να τρέχει στις προσφορές, αλλά οι προσφορές πολλές φορές το συζητήσαμε και αυτό και το ξέρουμε, ο καθένας το ξέρει, μπορεί να υπέχουν και απάτες, κάποιο είδους μπλόφες, κάποιο είδους τεχνάσματα. Να είναι εικονικές προσφορές λοιπόν και να μην είναι ισχύουν. Εικονικές, τέλος πάντων, εμείς ναι, πάντως περιμένουμε για το ΙΚΑΛΑΘΗ και περιμένουμε να δούμε και το πώς θα είναι, να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Αν θέλουν και από την υπηρεσία, μπορούμε και εμείς να το αναλύσουμε εδώ, έτσι, για να βοηθήσουμε να καταλάβει ο κόσμος πώς λειτουργεί. Αλλά ξέρω ότι δεν θα προβούν σε οποιασδήποτε ανακοινώσεις ξανά μέχρι να έχουν κάτι έτοιμο. Γιατί πάει και έρχεται αυτό το πράγμα και θα πρέπει να είναι έτοιμο για να πούνε κάτι. Μπορείτε να κάνετε σέβομαι κάτι παραπάνω εσείς. Ναι. Το έκανατε στο παρελθόν και είναι πολύ σωστόν και είναι αληθινόν και είναι της στιγμής και φαίνεται. Να κάνετε κάποια ρεπορτάζ, σχεδιάστε κάποια ρεπορτάζ σταδιακά αυτήν την περίοδο και βγάρτε διάφορες ομάδες κόσμου. Τους ηλικιωμένους, όπως βγάλατε ένα θαυμάσιο ρεπορτάζ, θυμάμαι πριν. Κάνει πολλά, έτσι, τέτοια η Ελένη. Είναι αλήθεια. Ωραία. Ότι της μιλάει ο κόσμος. Η Ελένη να κάνει τα ρεπορτάζ της, όμορφα όπως τα κάνει πάντα, και εκεί ο κόσμος βλέπει καλύτερα και σωστά βγάζει συμπεράσματα και καλύτερα. Και πιάνει την εικόνα όπως ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αριστοδήμου μου. Να είστε καλά. Να είστε καλή συνέχεια. Καλά. Καλημέρα.